Για 16 απάτες εντελεσμένες και σε απόπειρα καθώς και για πλαστογραφίες σε βάρος πολιτών διώκονται 5 άτομα που δρούσαν ως συστηματικοί απαταιώνες στην Ηλία. Παρέγγελαν ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα και απέστελαν πλαστές τραπεζικές επιταγές και πλαστά αποδεκτικά κατάθεσης χρημάτων με αποτέλεσμα από τη δράση τους να έχουν αποκομίσει παρανόμο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 47.541 ευρώ, ενώ συνολικά είχαν αποπειραθεί να τσεπώσουν περισσότερα από 81.000 ευρώ. Η δράση τους διακριβώθηκε μετά από πολύμηνη μεθοδική και περιστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση της κατεξακολούθησης διάπραξης εξαπατήσεων και πλαστογραφιών. Η δράση της ομάδας εντοπίζεται χρονικά από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι δράστες προσέγγιζαν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας υποψήφια θύματα προσποιούμενοι τους αγοραστές ελαιολάδου ή άλλων προϊόντων. Στη συνέχεια, παρέγγειναν ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα, κατατίζοντας πλαστές τραπεζικές επιταγές και αποδεικτικά κατάθεση χρημάτων ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς των παθόντων, προκειμένου να πείσουν τους τελευταίους για τη συναλλαγή. Επέλεγαν ως ημέρες κατάρτισης των πλαστών επιταγών την Παρασκευή ή το Σάββατο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από τους παθόντες της νησιότητας των επιταγών ή των αποδεικτικών μεταφοράς χρημάτων, και πάντα ισχυρίζονταν ότι είχαν λογαριασμούς σε διαφορετική τράπεζα από αυτή του κάθε παθόντα. Ως προς τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο δράσης εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και εσωτερική σύνδεση, ενώ τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους και οργανωτικές διασυνδέσεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δραστών θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας.